Ερχόμεθα, αγαπητοί μου, να αναλύσουμε την επομένη εντολή, η οποία λέγει «Ου μη χεύσεις». «Ου μη χεύσεις». Τι εννοεί εντολή αυτή «Ου μη χεύσεις»? Αναφέρεται εις τα σαρκικά αμαρτήματα. Αναφέρεται εις τα αμαρτήματα εκείνα που έχουν σχέση με την σάρκα. Ειδικά αμαρτήματα αυτά, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ας το πούμε, για τη διάκριση το πράγμα, με τα λεγόμενα ψυχικά αμαρτήματα. Ποια είναι τα ψυχικά αμαρτήματα? Είναι η υπερηφάνεια, η αιμοδοξία, η ζήλια, ο φθόνος, το μίσος, η φιλοχρηματία, η μνήση κακία, ο θυμός, η ακηδεία. Είναι αμαρτήματα της ψυχής. Ενώ όταν λέμε σαρκικά αμαρτήματα, εννοούμε όλα εκείνα τα οποία εργάζεται το σώμα και με τα οποία αμαρτήματα ιδιαίτερως ικανοποιείται το σώμα. Είναι η μοιχεία, η πορνεία και γενικά οι ικανοποίησεις, οι ειδονές, οι ικανοποίησεις των ειδονών του σώματος. Αυτά λέγονται σαρκικά αμαρτήματα. Βέβαια, η διάκριση είναι εντελώς σχετική και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτο, διότι απλούστατα δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα που να μετέχει μόνο η ψυχή ή μόνο το σώμα. Αλλά κατεξοχήν θα μπορούσαμε να πούμε στα ψυχικά αμαρτήματα μετέχει η ψυχή, στα σαρκικά κατεξοχήν μετέχει το σώμα. Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι πορνεύει το σώμα και δεν πορνεύει η ψυχή, ότι δεν έχει η ψυχή μετοχή στα σαρκικά αμαρτήματα. Αν το θέλετε, η ψυχή έχει το προβάδισμα στα σαρκικά αμαρτήματα. Ο Κύριος είπε «Πάσο βλέπων γυναίκα εις το επιθυμήσε, ήδη ενήκευσε εν την καρδία αυτού». Και όμως δεν διέπραξε σωματική αμαρτία, αλλά πού διεπράξει η αμαρτία? Εις την ψυχή του. Συνεπώς, η αφετηρία από πού ξεκίνησε? Από την ψυχή. Η αφετηρία του αμαρτήματος. Ποια είναι? Η ψυχή. Αν το θέλετε ακόμη, αν κρίνουμε κατά το γνωμικόν νους ορά και νους ακούει, ο νους βλέπει και ο νους ακούει, τότε δεν έχουν μετοχή τα μάτια και τα αυτιά, αλλά μετοχή έχει η ψυχή, αφού ο νους ορά και ο νους ακούει. Με μία μικρή τροποποίηση θα μπορούσαμε να πούμε ο νους πορνεύει, η καρδία πορνεύει και καλεί το σώμα να μετέχει εις την αμαρτία. Αν θέλετε ακόμη μία πιο απτή απόδειξη του πράγματος, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν πια να αμαρτήσουν σωματικά. Γέρασαν. Γέρασαν, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δυνάμεις του σώματος και βλέπετε τους ανθρώπους αυτούς και αμαρτάνουν με τα μάτια, αμαρτάνουν με την ψυχή. Αν κάποτε δείτε ηλικιωμένους ανθρώπους, όπως κι άλλοτε σας έχω πει, να κάθονται σε ένα μέρος, σε ένα παγκάκι, σε ένα καφενείο και περάσει μια γυναίκα, αρχίζουν να τη σχολιάζουν, να την τρώνε με τα μάτια. Δεν δίνονται ίσως αυτοί πλέον να ανταποκριθούν σωματικά, πορνεύουν όμως ψυχικά. Και αν το θέλετε, ενώ το σώμα έπαψε πλέον να ακολουθεί, η ψυχή παραμένει πόρνη. Και η διόρθωση πρέπει να γίνει στην ψυχή. Αρκετά νομίζω αυτά που σας είπα, για να αντιληφθείτε ότι ο χωρισμός ή η διάκριση των αμαρτημάτων σε σαρκικά και ψυχικά είναι εντελώς σχετικός και, αν το θέλετε, ακόμα και κάπως συμβατικός. Είναι μόνο και μόνο κάπως να μελετήσουμε περισσότερο τα πράγματα, είναι για να δώσουμε πιο βάρος ίσως στο σώμα ή στην ψυχή κλπ. Εκείνος που είναι πλεονέκτης
ο φιλάργυρος. Σας είπα είναι κατεξοχήν ψυχικό αμάρτημα. Θα σε ρωτώ, ο πλεονέκτης σε τι είναι πλεονέκτης, σε πνευματικά άγαθα? Εάν ήταν μόνο το αμάρτημά του πνευματικό, ψυχικό, τότε θα έπρεπε και το αντικείμενο να είναι ψυχικό και να αγαπάει να μαζεύει γνώσεις, να είναι τσιγκούνης, φιλάργυρος της γνώσης, να τις μαζεύει τις γνώσεις. Αλλά κάθε άλλο παρά σε αυτό είναι. Είναι τσιγκούνης και φιλάργυρος στα χρή. Που σημαίνει ότι το αντικείμενο της φιλαργυρίας είναι υλικόν. Πώς λοιπόν είναι ψυχικό το αμάρτημα και το αντικείμενο είναι υλικόν? Αντιληφθήκατε, πιστεύω, ότι στα αμαρτήματα μετέχει ο όλος άνθρωπος. Και αν θέλετε, μάλιστα, όπως θα δούμε στην συνέχεια του θέματος μας, η θεραπεία των σαρκικών αμαρτημάτων δεν βρίσκεται στην σάρκα. Δεν θα πάρω φάρμακα, ούτε μηχανικά μέσα θα χρησιμοποιήσω σωματικώς καθαρά. Το φάρμακο βρίσκεται στην ψυχή. Πώς λοιπόν το αμάρτημα είναι σωματικό και το φάρμακο είναι ψυχικό? Άρα σημαίνει ότι σε κάθε αμάρτημα μετέχει ο όλος άνθρωπος. Αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ. Ο όλος άνθρωπος μετέχει και το σώμα του και η ψυχή του. Γι' αυτό το λόγο και δια τα σαρκικά λεγόμενα και δια τα ψυχικά λεγόμενα αμαρτήματα θα δώσουμε λόγο εις τον Θεόν κατά την ημέρα της κρίσεως ενώπιον του ως ολόκληροι άνθρωποι. Δηλαδή θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και θα δώσουμε λόγο εις τον Θεόν όχι σαν ψυχές αλλά σαν σώματα και σαν ψυχές. Δηλαδή ολόκληροι άνθρωποι, όπως αμαρτήσαμε ψυχοσωματικά θα δώσουμε και τον λόγο και ψυχοσωματικά θα βρεθούμε και στην κόλαση και αντίστροφα. Εάν επιτηρήσαμε τις έντολες, όπως η νηστεία. Πέστε μου, η νηστεία σας παρακαλώ. Η νηστεία είναι ψυχική αρετή ή σωματική αρετή? Και όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μετέχει η ψυχή στο θέμα της νηστείας, διότι η ψυχή θέλει να νηστεύει. Όχι το σώμα. Το σώμα υποβουλούται το σώμα. Έτσι θα επενεθώ ενώπιον του Θεού εν ημέρα κρίσεως ως ολόκληρος άνθρωπος με το σώμα μου και την ψυχή μου και δια την ηστεία που έκανα σωματικά και δια τις άλλες αρετές. Οπότε θα μετέχει του ετένου ο όλος άνθρωπος και της δόξης και της βασιλείας του Θεού ο όλος άνθρωπος και η ψυχή του και το σώμα. Το είπα αυτό για να μην νομιστεί όταν λέμε σαρκικά αμαρτήματα ότι είναι κάτι που αφορά μόνο στο σώμα. Θυμάμαι κάποτε ένα θεατρός, είναι μια βέβαια λίγο μακρά ιστορία, δεν θα σας την πω, δεν έχουμε χρόνο, εξ αφορμής κάποιου περιστατικού, μου είχε φέρει το εξής επιχείρημα ότι υπάρχουν πόρνες γυναίκες που είναι αγνές στην ψυχή. Και μάλιστα ανέφερε και την Μαρία τη Μαγδαληνή ότι υπήρξε πόρνη μεν στο σώμα, αλλά το αγνή στην ψυχή. Βέβαια τον διόρθωσα ότι η Μαρία η Μαγδαληνή ουδέποτε υπήρξε πόρνη, απλώς δαιμονισμένη. Και μάλιστα ήταν και μεγάλη ηλικία. Φαίνεται ότι τότε που ακολούθησε τον κύριο η Μαρία η Μαγδαληνή πρέπει να ήταν γύρω στα 50 με 60 χρόνια της. Ήταν μεγάλη ηλικία. Δεν ήταν νεαρά η Μαρία η Μαγδαληνή, ήταν μεγάλη ηλικία. Έχουμε ενδείξεις ότι ήταν μεγάλη ηλικία. Μάλιστα ηγείται του χορού των άλλων γυναικών, που οι άλλες γυναίκες είναι επανδρεμένες, μάλιστα να λάβει την υπόψη ότι ο Ιωάννης ήδη και ο Ιάκωβος είναι παιδιά γυναικός, η οποία ακολουθεί τον Κύριο και προφανώς είναι μεγάλη. Γιατί λοιπόν να ηγείται η Μαρία η Μαγδαληνή? Πρέπει να ήταν 60 χρονών γυναίκα. Ας είναι. Και υπεστήριζε αυτός ο ιατρός ότι ή το αγνή στην ψυχή δεν είχε σημασία εάν ή το πόρνη. Δυστυχώς αυτή η αντίληψη υπάρχει και λέγουν, υπάρχει ευρύτατα, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι διεφθαρμένος στην ψυχή, είναι αγνός στην ψυχή, άλλο εάν είναι ανήθικος πόρνος και τα λοιπά ή πόρνη αυτή η γυναίκα κλπ. Αγαπητοί μου, μην ξεχωρίζουμε τον άνθρωπο.
Είναι θανάσιμο αμάρτημα να τον ξεχωρίσουμε και να τον διαφορίζουμε. Ο άνθρωπος είναι ένα, ολόκληρο. Και το σώμα του και η ψυχή του. Πώς είναι δυνατόν να λέγω ότι είμαι πόρνος στο σώμα και αγνώ στην ψυχή μου? Μα είναι δυνατόν ποτέ? Μα είναι δυνατόν? Ο άνθρωπος είναι ένα ενιαίον όλον. Δεν σπάζει, δεν χωρίζει. Είναι ένα πρόσωπο. Αυτά για να αντιληφθείτε ότι τα αμαρτήματα αφορούν εις τον όλον άνθρωπο. Αυτό θα μας χρησιμεύσει βεβαίως πάρα πολύ. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν μας λέει πολλά πράγματα βέβαια στο θέμα αυτό, αλλά εκείνα τα οποία λέγει είναι το εξής: ου πορνεύσεις, ή να μη αντί του είναι μέλος του Χριστού, υπάρξει πόρνη, υπάρξει πόρνης μέλος και εκοπής του Θείου Σώματος και εκπέσεις της Θείας Κληρονομίας και ρυφθείς εις γέναν. Πρόσεξε, λέγει, μην φτάσεις να κάνεις ανηθίκους πράξεις ου πορνεύσεις. Δεν λέγει μοιχεύσεις, έχει σημασία, θα σας το πω. Διότι αντί να σταθείς μέλος του σώματος του Χριστού, σταθείς μέλος του διαβόλου και τότε εκπέσεις της υιοθεσίας, της σωτηρίας και ρυφθείς στην γέννα του πυρός. Μετά τα αυτά δε αναφέρει ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, το τι ελέγεται δια την γυναίκα, συγγνώμη, για τη θυγατέρα ιερέως εάν πόρνευε, ότι η ποινή της ήταν η πυρά, η φωτιά, κατεδικάζει τον εισθάλλοντον με φωτιά, και εάν λέγει για να μην προσβάλλει τον πατέρα της η θυγατέρα του ιερέως καταδικάζεται εισθάλλοντον δια πυράς, εσύ όταν πέφτεις στην πορνεία, πόσο περισσότερα είναι η αμαρτία σου που θα βρεθείς εις το πυρ το αιώνιον. Και μετά αναφέρεται στο θέμα της παρθενίας. Διότι σας έλεγα και χτες στην ομιλία της Κυριακής ότι το ουμιχεύσεις έχει μεγάλες προεκτάσεις και είναι ένα τεράστιο θέμα. Αλλά αφήνουμε και την ώρα τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και θα προσπαθήσουμε να δούμε το όλο θέμα κυρίως από την Αγία Γραφή και ακόμη και από άλλες πλευρές, από την πλευρά των πατέρων, από την πλευρά της κοινωνικής ζωής και πείρας και λογικής κλπ. Όταν λέμε ουμιχεύσεις, τι εννοώ? Κατά λέξη θα πει, εσύ που είσαι παντρεμένος άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, δεν πρέπει να κοιτάξεις ένα τρίτο πρόσωπο έξω από το γάμο σου. Τότε όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, η εντολή έχει πάρα πολύ περιορισμένο χαρακτήρα. Αλλά η εντολή του Θεού δεν αναφέρεται μόνο στο θέμα της μοιχείας εν κυριολεξία. Ο χαρακτηρισμός ουμιχεύσεις αναφέρεται εις όλες τις κατηγορίες των λεγόμενων σαρκικών αμαρτημάτων. Δεν αμνηστεύεσαι, αδελφέ μου, ως προς το θέμα της πορνείας, γιατί άμα λέμε πορνεία εννοούμε την κατάσταση της ανηθικότητας που υπάρχει πριν και έξω από το γάμο. Πριν και έξω από το γάμο. Όταν δηλαδή κανείς είναι άγαμος και πέσει στην ανηθικότητα, αυτό λέγεται πορνεία. Δεν αμνηστεύεται η πορνεία με το να υπάρχει εντολή ουμιχεύσεις. Ούτε ακόμη αμνηστεύονται άλλα σαρκικά αμαρτήματα που μάλιστα στην εποχή μας είναι της μόδας και διακηρύσσονται και διδάσκονται. Διδάσκονται με κάθε τρόπο. Διδάσκονται με έντυπα περιοδικά και λοιπά, φωτογραφίες από κινηματογράφο, από τηλεόραση. Με κάθε τρόπο διδάσκονται. Για να μην πω ότι η ίδια η κοινωνία διδάσκει την κοινωνία, μέσα στην κοινωνία. Όταν στους δρόμους κυκλοφορούν οι άνθρωποι και δίδουν αυτό το φοβερό παράδειγμα πάσης κακίας και διαστροφής μπροστά στα μάτια των νεωτέρων και των αγνωτέρων ανθρώπων και προσπαθούν να παρασύρουν και τους άλλους ώστε όλοι να γίνουν μια αληθινή κόλαση. Ώστε όταν λέμε ουμιχεύσεις εννοούμε πανσαρκικό αμάρτημα. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού
όπως θα δούμε, όχι φέτος, αν ζήσουμε. Ή εσείς διαβάσετε, παρακαλώ να διαβάζετε σπίτι σας, θα παρακαλέσω να με προλαβαίνετε στη μελέτη. Κάνουμε το Δευτερονόμιο. Ρίξτε μια ματιά, διαβάσατε το ολόκληρο. Να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Θα δείτε παρακάτω, όπως και στο βιβλίο της Εξόδου, να αναφέρεται σε ειδικά αμαρτήματα σαρκικά, όπως σε θέματα αιμομιξίας, με λεπτομέρειες, εάν κανείς αμαρτήσει με την πεθερά του, με την κουνιάδα του. Θα μιλήσω τώρα για τον άνδρα, είναι και το αντίστροφο, όπως η κουνιάδα με τον γαμπρό της και το καθεξής. Με την αδελφή του, με τον αδελφό του, με κτίνη, με ζώα. Μάλιστα προβλέπει, αν κανείς αμαρτήσει με ζώο, το ζώο να φωνευτεί, αλλά και ο κτηνοβάτης να φωνευτεί. Όλα αυτά προβλέπονται από την Αγία Γραφή. Όλα. Αλλά και μια διασάφηση ακόμα. Όπως είναι γνωστό, η διατύπωση που υπάρχει στις εντολές είναι σε αρσενικό γένος. Πρέπει να πούμε κάθε λεπτομέρεια για να βγάλουμε κάθε απορία. Όταν λέμε όμως σε αρσενικό γένος, εννοούμε ότι αυτό απαγορεύεται δια τον άνδρα, αλλά τι, επιτρέπεται δια την γυναίκα. Όταν λέγει πάσο βλέπον η γυναίκα εις το επιθυμίσε και λοιπά, που λέει ο Κύριος, αυτό σημαίνει ότι ισχύει μόνο δια τον άνδρα, αλλά δεν ισχύει δια την γυναίκα. Αγαπητοί μου, επειδή το αρσενικό γένος είναι επικρατέστερον, στη διατύπωση πάντα μπαίνει το αρσενικό γένος. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Αν δείτε τις ευχές της εκκλησίας μας βαπτίσεως, ό,τι είναι, γάμου, συγγνώμη, βαπτίσεως, ασθενίας, όχι γάμου, λάθος έκανα, ασθενίας κλπ. Είναι η σύνταξη της αρσενικών γένους. Όταν έχουμε γυναίκα, το μετατρέπουμε εμείς ιερείς, όπως διαβάζουμε την ευχή, εις τηλικών γένος. Αλλά σημαίνει ότι η ευχή είναι διατυπωμένη εις αρσενικό γένος δια το επικρατέστερον του γένους. Θέλω να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει Ευαγγέλιο ανδρών και Ευαγγέλιο γυναικών. Δεν υπάρχουν νόμοι ότι μπορεί να ισχύουν για τους άνδρες και δεν ισχύουν για τις γυναίκες ή αντιστρόφως. Ή αν θέλετε ακόμη από μια κοινωνική πρόληψη, υπάρχουν δίθεν νόμοι που απαγορεύουν κάτι δια την γυναίκα αλλά το επιτρέπουν δια τον άνδρα. Όπως ευρύτατο είναι αυτό, η γυναίκα, ή τουλάχιστον ήταν μέχρι τώρα, τώρα τα πράγματα πια αλλάξανε, η γυναίκα δεν επιτρέπεται ποτέ να απατήσει τον άνδρα της. Δεν επιτρέπεται ποτέ να πανδρευτεί και να μην είναι παρθένος η γυναίκα. Ο άνδρας δεν πειράζει, άνδρας είναι. Αυτά είναι πλάνες. Είναι πλάνες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άνδρας και, έχει, και ότι έχει κάποιες ελευθερίες να κινείται, είτε σαν άγαμος είτε σαν πανδρεμένος. Σαν άγαμος έπεσες, είσαι πόρνος. Σαν πανδρεμένος έπεσες, είσαι μοιχός. Και δεν υπάρχει δέσμευση μόνο δια την γυναίκα και ελευθερία δια τον άνδρα. Αυτό ας το ξέρουμε. Αυτό το συναντώ σε κάθε μου βήμα όταν κάνω το ερώτημα σε άνδρες. Μήπως σαν άγαμος άνθρωπος πριν από το γάμο σας πέσατε ποτέ στην πορνεία, το οποίο αμάρτημα 99% δεν λέγεται. Πρέπει να το ερωτήσω. Δεν λέγεται, επειδή υπάρχει ακριβώς αυτή η αντίληψη. Διάχυτος. Και με ένα μηδίαμα απαντάει ο άνδρας. Καλά σαν άνδρες. Τι θα πει σαν άνδρες. Δηλαδή δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Το Ευαγγέλιο είναι για όλους το ίδιο. Η παρθενία μέχρι το γάμο είναι επιτακτική. Είναι εντολή του Θεού. Το ου μοιχεύσεις σημαίνει και ου πορνεύσεις. Και δια την γυναίκα και δια τον άνθρωπο. Ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή που σας έκανα, κάνοντας μερικές διευκρινήσεις, θα πρέπει τώρα σιγά σιγά με τη βοήθεια του Θεού να αρχίσουμε να μπαίνουμε στο θέμα. Ίσως κάποιος πει,
Μα η παρνία και ο γάμος από πλευράς θέσεως, πράξεως, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί λοιπόν ο γάμος να είναι, να μην είναι αμαρτία, ή δε πορνεία να είναι αμαρτία? Βέβαια, περιττό να σας πω, μια τέτοια απορία μου ερήφθηκε στο ανώτερο φιλέον Λαρίσης. Από τα κορίτσια μου ετέθη αυτή η απορία. Δεν απήντησα. Βεβαίως. Για να απαντήσω σε κάτι που μερικοί ακόμη θέλουν να μένουν σε μια σεμνοτυφία, ότι ο πατήρ Αθανάσιος λέγει τέτοια θέματα. Τα νήπια, αγαπητοί μου, είναι κατηχημένα σήμερα στην αμαρτία. Όταν έχετε την τηλεόραση στο σπίτι σας, τι νομίζετε? Είναι ο μεγάλος κατηχητής και προαγωγός μαστροπός των παιδιών σας. Τι νομίζετε? Και αν ο ομιλητής, ο ιεροκήρυξης στην εκκλησία μιλήσει καθαρά, αυτό είναι σκανδαλώδες. Όταν έχουμε την τηλεόραση, τα περιοδικά, τις φωτογραφίες, αυτή την ίδια την κοινωνία που με κάθε τρόπο προκαλεί, εκεί δεν πειραζόμαστε? Τι νομίζετε? Τα παιδιά σας είναι ξεβγαλμένα, ξέρουν τη ζωή πιο καλά από εσάς. Την ξέρουν από την ανάποδη όμως, φυσικά. Πρέπει να σας το πω και. Συνεπώς οφείλουμε να μιλήσουμε. Κάθε άλλη στάση είναι σεμνοτυφία. Οφείλουμε να μιλήσουμε. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ούβουλο με σεμνότητη λόγων καλοποίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας. Δεν επιθυμώ να μιλήσω απλώς με σεμνούς λόγους, αλλά σεμνούς να κάνω σεμνούς ωραίους λόγους. Όπως συνήθως κάνουμε τα κηρύγματά μας και δεν είναι τίποτα άλλο παρά ωρεολογίες. Και όχι, λέγει αυτό ο Μέγας Βασίλειος, αλλά ωραίος να κάνω και σεμνούς εκείνους οι οποίοι με ακούνε. Και πώς θα γίνουν ωραίοι και σεμνοί? Εάν πληροφορηθούν την πραγματικότητα και είναι προσεκτικοί. Να έχουμε πλήρη συνείδηση των πραγμάτων και της καταστάσεως. Τι είναι λοιπόν εκείνο το οποίο κάνει τον γάμο να είναι ελεύθερος αμαρτίας, και τι είναι εκείνο το οποίο κάνει την πορνεία να είναι δεσμευμένη αμαρτία? Αφού από πλευράς πράξεως είναι το ίδιο πράγμα. Η απάντηση είναι η εξής. Αμαρτία τι θα πει? Αμαρτία, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι η ανομία, η παράβαση στον νόμο. Όταν δεν υπάρχει ο νόμος, δεν υπάρχει η αμαρτία. Και τι είναι ο νόμος? Είναι η εντολή του Θεού. Όταν ο Θεός θέσει μια εντολή, η παράβασή της συνεπάγεται αμαρτία. Άπαξ και είπε ο Θεός, μόνο μέσα στο γάμο θα συνέλθεις, σημαίνει ότι είναι μια εντολή. Εάν αυτό γίνει έξω από την εντολή, αυτό λέγεται μετά ανομία, ή τη, δηλαδή παράβαση νόμου, ή τη αμαρτία. Πού βρίσκεται λοιπόν η αμαρτία? Όχι σε αυτήν τάχτην την πράξη, αλλά στην παράβαση του νόμου του Θεού. Το αντιληφθήκατε? Είναι σαφέστατο. Εκεί βρίσκεται η διαφορά πορνείας και γάμου. Αλλά βέβαια, όταν ο Θεός λέγει κάτι, αυτό μην νομίζουμε ότι στέκεται ολότελα έξω από τη φύση. Η φύση είναι του Θεού έργο και δεν μπορεί ποτέ να είναι κάτι έξω από τη φύση, μία εντολή του. Είναι παρατηρημένο εκ των πραγμάτων. Όταν κανεί ζει την πορνεία, δημιουργείται τέτοια διαστροφή, τέτοια ασωτεία, τέτοια κατάσταση, η οποία δεν δημιουργείται μέσα στον γάμο. Και αν το θέλετε αυτό για να το αντιληφθούμε, θα πάμε να αναζητήσουμε τα αποτελέσματα όχι σε μια κοινωνία που επικρατεί ο νόμος του Θεού, όπως είναι μια χριστιανική κοινωνία, δια να βλέπουμε από τη γωνιά της αμαρτίας το θέμα, αλλά σε μια πρωτόγονη, απολύτιστη κοινωνία, για να δούμε το θέμα από φυσικής πλευράς. Λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν υπήρξε ποτέ κοινωνία ανθρώπων, είτε πολιτισμένων, είτε απολυτίστων,
μέσα στην ανθρώπινη ιστορία που να μην καλλιεργήθηκε η οικογένεια και να μην κατακρίθηκε η πράξη, η γενετήσια έξω από το γάμο με τον χαρακτηρισμό πάντοτε, εννοείται με μια ειδική λέξη σε κάθε γλώσσα, με τον χαρακτηρισμό πάντοτε πορνεία. Πάντοτε. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν ο Θεός εντέλεται κάτι πριν γίνει εντολή, αυτό ήδη υπάρχει μέσα στη φύση του ανθρώπου να αντιληφθεί το καλό και το κακό. Εξάλλου, αν το θέλετε, οι 10 εντολές εδόθησαν. Η Παλαιά Διαθήκη εγγράφει με όλες τις ρίσεις των προφητών, με διδασκαλία που διορθώνει τα ήθη των ανθρώπων, και το Ευαγγέλιο συνεγράφει. Γιατί λέτε? Γιατί λέτε? Διότι αυτός ο έμφυτος νόμος ατόνισε, ήδη εστράφει. Έχουμε μέσα μας αυτόν τον νόμο. Οι 10 εντολές, για να μιλώ για τις 10 εντολές, γιατί περί αυτών η ανάλυση, οι 10 εντολές είναι γραμμένες μέσα σε κάθε ανθρώπινη ψυχή πριν δοθούν οι εντολές. Και συνεπώς όταν δόθηκαν οι 10 εντολές, ήρθαν να συμφωνήσουν με τη φύση του ανθρώπου και τις σχέσεις του τις κοινωνικές. Απόδειξη. Ού φωνεύσεις. Έπρεπε να δοθεί εντολή για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ο φόνος είναι κακό. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έπρεπε να δοθεί εντολή για να κριθεί ότι πρέπει να υπάρχει τιμή στους γονείς. Ώστε το ου μη χεύσεις. Μην νομίσουμε ότι είναι μια εντολή η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη φύση του ανθρώπου. Δεν είναι μια εντολή που ήρθε από τον ουρανό και ήρθε σαν αλότριο ξένο στοιχείο να προσαρμοστεί στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη κοινωνία. Όχι, αγαπητοί. Ήδη μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχει, ας το πω έτσι, η διέστηση των 10 εντολών. Και συνεπώς και της εντολής ου μη χεύσεις. Όλοι οι αρχαίοι λαοί αυτό το έζησαν και το αντελήφθησαν. Οι αρχαίοι Έλληνες ελάτρευαν την Αφροδίτη, τιμούσαν και την Άρτεμη. Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν για την ιερά πορνεία, αλλά τιμούσαν και τη θεά Εστία. Και μάλιστα βλέπουμε μια διαμάχη ανάμεσα σε αυτές τις θεότητες, δηλαδή ανάμεσα σε αυτές τις ιδέες. Ο Ευρυπίδης στον Ιππόλυτό του βάζει να μαλώνουν η Αφροδίτη με την Αρτέμιδα. Η Άρτεμις να καυχάται και η Αφροδίτη να εκδικείται. Που σημαίνει ότι και στον προχριστιανικό κόσμο υπήρχε αυτή η διαμάχη μέσα στην ανθρώπινη ψυχή, επειδή διαστράφει, που ζητούσε ο νόμος του Θεού να φανεί μέσα στις ανθρώπινες ψυχές πριν ακόμη δοθεί ή πριν γίνει γνωστός ο νόμος του Θεού. Το λέγω αυτό για να μην νομίσουμε πως το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι κάτι ξένο, όπως ένα ξυλαράκι μπαίνει μέσα ή ένα γρέζι σιδεράκι μπαίνει μέσα στο κρέας μας, που είναι ξένο πράγμα και ο οργανισμός μας το απομονώνει. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ξένο πράγμα, είναι δικό μας. Έλεγε ο Τερτυλιανός ένα πολύ εύστοχο, ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι εκφύσεως χριστιανή. Τι σημαίνει ότι αυτό, η ανθρώπινη ψυχή είναι εκφύσεως χριστιανή? Ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο ήρθε για να κάνει τι? Διόρθωση. Όχι να δημιουργήσει κάτι καινούριο, αλλά να κάνει διόρθωση. Σας τα λέω όλα αυτά για να αντιληφθούμε ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι ξένες από τη ζωή μας. Ένα άλλο στοιχείο. Όλα αυτά που σας λέω είναι εισαγωγικά. Είναι σπουδαία. Ένα άλλο στοιχείο. Ποιο είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τον γάμον
εννοείται τον εγχειρίο γάμο, ναι. Δεν μιλούμε για ένα γάμο παλακία επίσημον, γιατί σήμερα και πάντοτε, ειδικότερα σήμερα, ο γάμος, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι κατήντησε εύσημος παλακία. Εάν θα πει ο Κύριος στους γύρω του ανθρώπους, από εδώ η κυρία μου, η σύζυγός μου, η οποία βεβαίως δεν κάνει παιδιά, δεν είναι μητέρα, αρχούνται σε ένα ή δύο παιδιά, στην πραγματικότητα αυτή η σύζυγός του, η οποία είναι και επίσημη σύζυγός του βεβαίως, αυτή είναι μία επίσημος παλακής. Και ξέρετε τι θα πει παλακής? Παλακής θα πει πόρνη που δεν αλλάζει άντρες, αλλά είναι πόρνη. Αυτή λέγεται παλακής. Δεν αλλάζει άνδρες, αλλά δεν είναι όμως η γυναίκα που θα σταθεί η μητέρα, που θα κάνει παιδιά. Αυτή λέγεται παλακής. Σήμερα λοιπόν ο γάμος μετεστράφει σε παλακία. Γι' αυτό είναι ένα δυστύχημα. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι ο εν Χριστώ γάμος, ο αληθινός γάμος, όπως τον θεσμοθετεί ο Θεός. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά του εν Χριστώ γάμου από την πορνεία? Ακούσατε το ποιο είναι. Αυτό είναι πολύ θεμελιώδες. Το συναντάμε ακόμη, αν θέλετε, και μέσα στη φύση των πραγμάτων. Στο γάμο το ειδονιστικό στοιχείο υπάρχει, αναμφισβήτητα. Αλλά δεν είναι ο κύριος σκοπός του. Είναι αλλού ο σκοπός. Είναι η αγάπη της συζύγου και η τεκνογωνία, η αγάπη των παιδιών. Έξω από το γάμο, την πορνεία, ποιος είναι ο κύριος σκοπός και στόχος μιας συνευρέσεως? Είναι η ειδονή. Μόνο, τίποτε άλλο. Μάλιστα, εις τον αγοραίον έρωτα ούτε καν υπάρχει και εγγίζει την καρδία, ούτε καν αυτή η αγάπη. Διότι ίσως θα μπορούσε κανείς να καλλιεργήσει την αγάπη σαν συνέστημα, σαν αξία, ίσως και μέσα στην πορνεία. Ίσως θα έδινε κανείς μια αξία στην πορνεία αν υπήρχε μια αγάπη. Είναι ακριβώς αυτό που συναντάμε κάποτε σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι λένε ότι ναι, μετερχόμεθα την πορνεία, αγαπόμεθα όμως και θα παντρευτούμε. Αυτό στους πιο πολλούς ανθρώπους δεν υπάρχει. Υπάρχει, όπως σας είπα, ο αγοραίος έρος, που είναι η ικανοποίηση του ενστικτού και τίποτε άλλο. Το ειδονιστικό στοιχείο. Αλλά αυτό το ειδονιστικό στοιχείο, αγαπητοί μου, που γίνεται σκοπός και αναζήτησης, αυτό, όπως και άλλοτε σας έλεγα περί ειδωλολατρίας που μιλούσαμε, είναι ειδωλολατρία. Γι' αυτό σας είχα πει σε μια παλαιότερη ομιλία, φετινή βέβαια, ότι εκείνος ο οποίος πορνεύει προσφέρει το σπέρμα του σπονδύ στο διάβολο. Διότι εφόσον αναζητά την ειδονή και μόνην αυτήν, κατεβαίνει σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο και τότε αυτός είναι ένας ειδωλολάτρης. Πρέπει να ξέρετε, αν και το αναφέρει αυτό και ο λόγος του Θεού και είναι η Διαθήκη, χαρακτηριστικότατα μάλιστα, και επιθυμίαν σαρκός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουμή τελέσσιτε, ότι η αναζήτηση πάντα της ειδονής, σε οποιαδήποτε μορφή της, είτε στη μορφή της γενετησίας, είτε στη μορφή της γαστριμαργίας και της, ξέρω εγώ, της λεμαργίας. Γιατί η λεμαργία, κυρίως η λεμαργία, κυρίως η λεμαργία, από την γαστριμαργία διαφέρει το ότι το ένα ικανοποιεί το γέμισμα της κοιλιάς και το άλλο ικανοποιεί την τέρψη του λάριγκος. Είτε υπό τη μορφή του τσιγάρου, είτε υπό τη μορφή του πιωτού, του υνοπνεύματος, είτε υπό τη μορφή των ναρκωτικών. Οτιδήποτε προκαλεί ειδονή, αυτό, και αναζητάτε αυτή η ειδονή, αναζητάτε, αυτό, αγαπητοί μου, είναι η ειδωλολατρία. Το ξέρετε αυτό? Και συνεπώς είναι αμαρτία. Αναζητάς την ειδονή. Αλλά μια που φτάσαμε στο σημείο αυτό, έρχομαστε και ρωτάμε. Το γενετήσιο
θέμα όπως τίθεται είναι φυσική πράξη. Στην πορνεία, όπως τίθεται, είναι φυσική πράξη. Βέβαια, οι πάρα πολλοί άνθρωποι λέγουν ότι είναι μια πάρα πολύ φυσική πράξη και η οποία αρμόζει ιδιαίτερα εις τον άνδρα. Ιδιαίτερα. Τώρα, γιατί αρμόζει στον άνδρα και δεν αρμόζει στη γυναίκα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ας είναι όμως. Βλέπετε, όπως λέγει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, άνδρες λέγει ενομοθέτησαν και εχάρισαν στον εαυτό τους προνόμια, περιόρισαν όμως τις γυναίκες σε απαγορεύσεις. Και έτσι έκαναν νόμους που χαρίζουν στον εαυτό τους και αμνηστεύουν πολλά άσχημα πράγματα. Λοιπόν, είναι φυσική πράξη η πορνεία. Θα το δούμε. Το ένστικτο συνοδεύεται από δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η δονή. Το άλλο στοιχείο είναι ένας σκοπός. Και νομίζω είναι σαφές και στο πιο μικρό παιδάκι ότι ο σκοπός του ενστίκτου, του γενετησίου, είναι η διαιώνιση του είδους. Το να αφήσεις απογόνους. Αυτό θα το συναντήσετε από τον άνθρωπο μέχρι το τελευταίο ζωάκι και σκουλίκι που υπάρχει επάνω στη γη. Σε όλα τα ζώα. Αυτό υπάρχει. Θα δείτε ότι τα ζώα κινούνται βεβαίως, δεν έχουν λογική, από ένα ελαττήριο, από ένα κίνητρο που είναι η δονή. Το ζώο δεν κινείται για να κάνει οικογένεια, δεν κινείται παρά από ένα ένστικτο που το σπρώχνει στην ικανοποίηση, την αναζήτηση της ειδονής. Αυτό όμως είναι φευγαλαίων. Μετά τα αυτά επιτυγχάνεται ένας σκοπός. Και ο σκοπός αυτός είναι το να δημιουργηθούν απόγονοι, η διαιώνιση του είδους. Είναι σαφές, αναμφισβήτητα. Υπάρχει καμιά αντίρρηση? Δεν νομίζω. Εάν τώρα, αγαπητοί μου, έλθουμε και χωρίσουμε το ειδονιστικό στοιχείο από τον κύριο σκοπό, πώς θα τα χωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα? Έχουμε τον τρόπο εμείς οι άνθρωποι να τα χωρίζουμε. Αλλά είναι προνόμιο δυστυχώς μόνο των ανθρώπων να χωρίζει αυτά τα δύο. Κανένα ζώο, ξέρετε, δεν κάνει αυτό το διαχωρισμό. Κανένα ζώο. Εάν λοιπόν διαχωρίσουμε αυτά τα δύο, τότε κρατήσουμε την ειδονή και πετάξουμε τον σκοπόν, τότε αυτό λέγεται πορνεία. Και τότε ερωτώ, η πράξη αυτή που έκανα το διαχωρισμό, κρατώ το ένα και πετάω το άλλο, και μάλιστα κρατώ το δευτερεύον και πετάω το πρωτεύον, είναι φυσιολογική πράξη ή αφύσικος? Αναμφισβήτητα είναι αφύσικος πράξη. Να λοιπόν που η πορνεία είναι αφύσικος πράξη. Είναι έξω από τη φύση. Να σας το πω με ένα άλλο παράδειγμα παράλληλο. Βέβαια αυτά και άλλοτε στο παρελθόν τα έχω πει, παλαιοί ακροατέ τα έχουν ακούσει, αλλά δεν πειράζει, να επαναλαμβάνονται. Νέους ανθρώπους έχουμε, καινούριους αδελφούς, πρέπει αυτά να λέγονται και όπως και για τους παλαιούς είναι μια υπόμνηση. Ένα άλλο ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως. Αν υποτεθεί, στο οποίο παρατηρούμε να είναι συζευγμένα αυτά τα δύο στοιχεία, ο σκοπός που είναι η θρέψη και η ειδονή που ακολουθεί την θρέψη. Όταν τρώμε δεν ευχαριστούμεθα, αλλά ταυτοχρόνως δεν τρεφόμεθα. Ερωτούμε, αν υποτεθεί ότι κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα σε αυτά τα δύο στοιχεία, κρατούμε την ειδονή γιατί μας τέρπει, μας ευχαριστεί το φαγητό ή το πιωτό στο στόμα μας, στο λαρύγγι μας, τις γευστικές μας στυλές τέλος πάντων, αλλά δεν ενδιαφερόμεθα δια την θρέψη, και φροντίζουμε αυτά τα δύο να τα χωρίσουμε, το μερένα να το κρατήσουμε, το οποίο είναι και δευτερεύον η ειδονή, τη δε θρέψη να πετάξουμε. Πώς θα το κάναμε αυτό? Ενά πώς θα το κάναμε. Θυμάμαι κάποτε έναν καθηγητή ήταν των μαθηματικών, όχι στη Λάρισα, όχι στη Θεσσαλία, κάπου αλλού. Αχ, έλεγε,
Τι ωραίο πράγμα θα ήταν να τρώγαμε, να τρώγαμε, να τρώγαμε. Αλλά να είχαμε εδώ δίπλα μια βρυσούρα να τα βγάζαμε από εκεί. Δηλαδή, ένας τρόπος να τα βγάζουμε, να μην χορταίνει το στομάχι μας, και να τρώμε, να τρώμε, να τρώμε. Αλλά αυτό όμως ο Θεός δεν πρόβλεψε, ξέρετε, καμία βρυσούλα από εκεί. Κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Προκαλούμε έμετον, βγάζουμε το φαγητόν και επανερχόμεθα να ξαναπάμε. Σε περιόδους και εποχές παρακμής, που η κοιλιοδουλεία υψώθηκε σε θεότητα, αυτό εγίνεται και γίνεται. Και αν σας φαίνεται παράξενο στο θέμα του φαγητού, θα σας έλεγα υπάρχει στο θέμα του πιωτού. Το έχω δει και με τα μάτια μου αυτό. Και με τα μάτια μου το έχω δει αυτό. Να βγαίνει ο άλλος έξω, να προκαλεί εμετό για να γυρίσει να ξαναπιεί. Πέστε μου τώρα, ο διαχωρισμός ειδονής από τα φαγητά και θρέψεως, είναι φυσικός αυτός ή αφύσικος? Οπωσδήποτε είναι αφύσικος. Λοιπόν, άλλο τόσο αφύσικος είναι και ο χωρισμός, ο διαχωρισμός ειδονής και σκοπού στο γενετήσιο ένστικο. Ώστε βλέπουμε σαφέστατα ότι η πορνεία, που αυτό λέγεται πορνεία, είναι αφύσικος. Είναι προϊόν της αμαρτίας. Είναι προϊόν της αναζητήσεως του ανθρώπου στην ειδονή. Από τη στιγμή που η Εύα είδε ότι ο καρπός ήταν ωραίο να τον βλέπεις και ευχάριστος να τον γεύεσαι, εμπήκε το ξένο στοιχείο που λέγεται ειδονή σε όλους τους τομείς. Προσέξτε, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Η λεγόμενη επιθυμία. Η αμαρτωλός επιθυμία. Θα δούμε μια παρακάτω εντολή, η οποία συνδέεται με την εντολή ουμιχεύσης, αλλά εκεί δεν την πιάνω τώρα, δεν τη συνδέω, γιατί θα ήθελα να τη δούμε λίγο ξεχωριστά. Ού και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Δεν θα επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου. Και τι ανήκουν? Η γυναίκα του, η περιουσία του, τα ζωντανά του, τα σπίτια του, τα υπάρχοντά του, τα χρήματά του. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα επιθυμήσεις. Όμως, παρά τα αυτά αποτελεί ξεχωριστή εντολή και θα μείνουμε και σε ξεχωριστή ανάλυση, ετούτο μόνο σας λέω εκ προημίων για εκείνη την εντολή, ότι αναφέρεται στο θέμα της επιθυμίας. Για να δείτε ότι το θέμα της επιθυμίας μπήκε μέσα στην ανθρώπινη ζωή και δεν ζητούμε τίποτα άλλο παρά να ικανοποιήσουμε την επιθυμία. Αλλά αυτή είναι εφάμαρτος επιθυμία. Βεβαίως υπάρχει και η Αγία επιθυμία. Ο Κύριος λέγει «Επιθυμίαν επεθύμησα φαγήν το Πάσχα με θυμών». Επεθύμησα επιθυμία, εβραϊσμός, να φάω το Πάσχα μαζί σας. Είναι η Αγία επιθυμία. Όπως είναι Αγία επιθυμία το «Ιδού διτί καλών, ιτί τερπνών, αλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό». Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αλλά πιστεύω θα συμβαίνει σε σας αυτό. Θα σκέπτεστε, αν όχι όλη την εβδομάδα, τουλάχιστον ολόκληρη την Δευτέρα, πότε θα έρθει η ώρα να βρεθούμε όλοι μαζί. Αυτό τι είναι? Είναι μία Αγία επιθυμία. Αυτές οι Άγιες επιθυμίες είναι να βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού όλοι μαζί. Αυτές είναι Άγιες επιθυμίες και δεν έχουν καμία σχέση με την αμαρτωλή επιθυμία. Αλλά δυστυχώς συμπλέκεται η Αγία με την αμαρτωλή επιθυμία. Και έτσι φτάνουμε κάποτε σε τέτοιο σκοτισμό που δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποια είναι η Αγία και ποια είναι αμαρτωλή επιθυμία. Ώστε στην πορνεία επικρατεί η αμαρτωλή επιθυμία. Αλλά με όλα αυτά που είπαμε μέχρι εδώ, αντιλαμβάνεστε ότι η πορνεία είναι ένα φαινόμενο και γενικά η μοιχεία, η πορνεία, όλα τα σαρκικά αμαρτήματα είναι ένα φαινόμενο έξω από τη φυσική ζωή του ανθρώπου. Και σαν ατόμου
και σαν κοινωνία. Όλο αυτό το ξεχαρβάλαμα το οποίο συμβαίνει στην εποχή μας είναι ακριβώς γιατί υπάρχει αναζήτηση των ειδωνών. Έχετε αντίρρηση γι' αυτό? Σήμερα οι άνθρωποι τι αναζητούν? Ό,τι είναι ειδονιστικόν, ό,τι είναι ειδονιστικόν, ό,τι γαργαλάει και προκαλεί τις αισθήσεις. Αλλά αυτό όμως είναι παρακμή, είναι κατάντημα. Εξομοιούμεθα με τους ανθρώπους της εποχής του κατακλυσμού και τους ανθρώπους της εποχής Σοδόμων και Γομόρας. Και για να μην νομίσετε ότι ο χαρακτηρισμός της εξομοιώσεως είναι δικός μου και ότι όταν θα γίνει αυτός ο χαρακτηρισμός της εξομοιώσεως θα έχει έρθει το τέλος, το τέλος, το τέλος. Ακούστε το λόγο του Χριστού. Όπως την εποχή, λέει, του Νόε, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν και παντρευόντουσαν και ήρθε ξαφνική καταστροφή. Έτσι θα είναι και όταν θέτει ο Υιός του ανθρώπου. Όπως οι άνθρωποι στα Σόδομα και τα Γόμορα φύτευαν, πουλούσαν, αγόραζαν, έτσι θα είναι και το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, ως προς το ευνίδιον, όχι ως προς το ευνίδιον, αλλά και ως προς την ποιότητα των πραγμάτων. Τι λέγει ο Κύριος, τι λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη? Ου μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτής, δια του είναι αυτού σάρκας. Δεν θα μείνει το Άγιο μου πνεύμα στους ανθρώπους, γιατί έγιναν σαρκικοί. Και έτσι αυτή η φθορά, η αναζήτηση των ειδωνών, ανοίγει το δρόμο στην τελική καταστροφή. Για να μην πω ότι έχουμε και τις επιμέρους καταστροφές μέσα στην ιστορία. Ολόκληρες αυτοκρατορίες εχάθηκαν από προσώπου της γης επειδή ακριβώς ζήσαν τη ζωή της σαρκός. Πού είναι, παρακαλώ, η μεγάλη Νινεβή? Πού είναι η Νινεβή που κατέληξε ο τελευταίος της αυτοκράτορ, ο αυτοκράτορ των Ασσυρίων, ο Σαρδανάπαλος, να βάζει πούδρες, να βάζει κραγιόνια, να ξυρίζει τα γένια του, να φοράει, έτσι ακριβώς, πούδρες, καλλιντικά στο πρόσωπό του, να φοράει γυναικεία ρούχα και να κάνει δημόσιες εμφανίσεις, ο τελευταίος αυτοκράτορ της Νινεβή, της μεγάλης Νινεβή. Πού είναι η Βαβυλώνα, η αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων που θεμελιωτίστης τουλάχιστον στην ενδοξότερη φάση της ήταν ο Ναβουχοδονόσορ? Πού είναι η Βαβυλώνα? Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος, αγαπητοί μου, επήγαινε προς Ινδίας, περνούσε πάνω από τη Βαβυλώνα. Ακούτε, ακούτε. Και του λέγουν, προσέξτε, 3ο αιών π.Χ. 4ο αιών π.Χ. Περνούσε απάνω από την πόλη και του λέγουν, εδώ ήταν η Βαβυλώνα. Δεν υπήρχε τίποτα. Πού είναι η ελληνική αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Διαβάστε την ιστορία των επιγόνων του να δείτε τι διαφθορά. Πού είναι η ρωμαϊκή αυτοκρατορία με τη φοβερή διαφθορά της? Ξεκίνησε αγνή η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Πού είναι όμως που πέθανε μέσα στην φοβερή ανηθικότητα? Πού είναι, αν θέλετε, ακόμα και αυτή η Βυζαντινή αυτοκρατορία και σύγχρονες αυτοκρατορίες? Πού είναι η Βρετανική αυτοκρατορία, η Μεγάλη Βρετανία, η Μεγάλη με μη κεφαλαίων, η Μεγάλη Βρετανία? Πού είναι αυτή η πόρνη των θαλασσών, η Μεγάλη Βαβυλώνα? Πού είναι που εμέθησε με την πορνεία της τους λαούς της γης? Πού είναι? Περιορίστηκε στο νησάκι της και ακόμα δεν ξέρουμε το μέλλον της. Πού είναι?
εκεί που παντρεύονται αρσενικοί με αρσενικούς. Πού είναι? Για να ειδείτε, να ειδείτε. Και κάνουν αίτηση στον δήμαρχο να τους δώσει διαμέρισμα. Φοβερά πράγματα. Και η εκκλησία τους τους παντρεύει. Η εκκλησία τους, η αγγλικανική τους παντρεύει αρσενικούς με αρσενικούς. Λοιπόν, πού είναι όλοι αυτοί? Χάνονται, καταποντίζονται. Βλέπετε και από αυτά τα αποτελέσματα τη φοβερή αμαρτία. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα και από πιο κοντά, από πλευράς Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει τα εξής. Αν ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε να αναφέρεται στα συγκεκριμένα αυτά αμαρτήματα, στο Λεβιτικό κυρίως και στο βιβλίο της Εξόδου, λεπτομερώς επί όλων αυτών των σαρκικών αμαρτημάτων, που ο Θεός καταδικάζει όλα αυτά. Ουκέστε πόρνη, λέει. Δεν θα υπάρξει πόρνη ανάμεσα στις θυγατέρες Ισραήλ. Και ουκέστε ο πορνεύων. Δεν θα υπάρξει άνδρας που θα πορνεύει εν Ιης Ισραήλ. Όταν ο λαός αυτός φεύγει από την Αίγυπτο και στρατοπεδεύει έξω από τη γη Χαναάν και οι Μωαβίτε τους προκαλούν στην πορνεία κατά την προτροπή εκείνου του φοβερού μάγου του Βαλαάμ, γιατί ο Θεός έδωκε εντολή να φωνευθούν 23.000 άνδρες Ισραηλίτες? Γιατί είχαν πέσει στην πορνεία. Ακούσατε? Είχαν πέσει στην πορνεία. Η πορνεία στην Παλαιά Διαθήκη είναι απαράδεκτη, τελείως απαράδεκτη. Δεν υπάρχει σαρκικό αμάρτημα που είναι ανεκτό στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τελείως απαράδεκτη. Και η μοιχεία, και η πορνεία, και η αιμομιξία, και η κτηνοβασία, και η αρσενοκητία, όλα αυτά είναι τελείως απαράδεκτη. Αλλά σέφτομαι και στην Καινή Διαθήκη. Τι λέγει ο Θεός? Ακούστε τι λέγει. Α Θεσσαλονικής, Δέλτα 3. Τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Απέχεστε ημάς από τις πορνείας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Να απέχετε από την πορνεία. Ούγαρε κάλεσεν ημάς ο Θεός επί ακαθαρσία, αλλά εν αγιασμό. Γιατί δεν μας κάλεσε ο Θεός να μένουμε ακάθαρτοι, αλλά μας κάλεσε να αγιαστούμε. Αγιάζω θα πει ξεχωρίζω. Δηλαδή βάζω κάτι στην άκρη και το ξεχωρίζω από κάτι που είναι αμαρτωλό. Αλλά εδώ όμως θα πρέπει να δούμε γιατί ο Λόγος του Θεού θέλει να είμεθα μακριά από τα σαρκικά αμαρτήματα. Γιατί ο Λόγος του Θεού επιμένει ότι αυτά είναι αμαρτήματα δελειρά και αποτελούν θανάσιμο αμάρτημα, ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που οδηγούν εις τον θάνατο την ψυχή. Και μόνο γιατί το λέει ο Θεός, αγαπητοί μου, θα ήταν αρκετό χωρίς να μας δώσει εξηγήσεις. Παρά τα αυτά, ο Λόγος του Θεού μας δίνει εξηγήσεις. Πρώτον επιχείρημα. Αυτά που θα σας πω τα παίρνω κυρίως από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, 3ο κεφάλαιο. Ο πρώτος λόγος. Τι είπα, 3ο κεφάλαιο, συγγνώμη, 6ο κεφάλαιο. 6ο κεφάλαιο. Σε συνδυασμό με το 3ο παίρνω από εκεί ένα χωρίο. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αποτελούμε ζώντα ναό του Θεού. Δεν λέγει ο Θεός ότι θα έρθει να κατοικήσει μέσα σε μας ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν? Πού θα κατοικήσει? Στην ψυχή μας, αγαπητοί μου, στον όρον άνθρωπο. Θα ήμουν ευτυχής αν κάποτε μπορούσατε στη ζωή σας να συνειδητοποιήσετε ότι δεν πρέπει να μιλάμε ειδικά για την ψυχή και ειδικά για το σώμα.
αλλά για τον όλον άνθρωπο. Θα ήμουν ευτυχής. Όταν λέγει ο Θεός θα έρθει να κατοικήσει όχι στην ψυχή μας, αλλά σε ολόκληρη την ύπαρξή μας, συμπεριλαμβανομένου του σώματος. Θέλετε απόδειξη? Όταν κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, και πρώτος κοινωνός γίνεται το σώμα μας με το στόμα μας. Αυτό τι φανερώνει? Αυτό φανερώνει ότι παίρνει ολόκληρη την παρουσία του Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, ολόκληρη η ύπαρξή μου και το σώμα μου και η ψυχή μου. Λοιπόν, αποτελούμε ζώντα ναών του Θεού. Λέγει ο Απόστολος, ουκίδατε, δεν γνωρίζετε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ούκεστε αυτόν, ή της των ναών του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός, ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστίν. Δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός μέσα σε εσάς που κατοικεί το Πνεύμα το Άγιον, που το έχετε από το Θεό και δεν ανήκετε στον εαυτό σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Λέει, αγοράσετε τιμής. Εάν κανείς το ναόν του Θεού φθήρει, καταστρέφει, φθερεί, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Και αυτό το βλέπει κανείς από τις ποικίλες αρρώστιες, ειδικότερα τις αφροδίσιες αρρώστιες, γενικότερα όλες τις άλλες αρρώστιες που κάνουν τον άνθρωπο ένα ερείπιο. Γιατί? Διότι αυτός φρόντισε να φθείρει τον ναό του Θεού και ο Θεός εν συνεχεία τον καταστρέφει. Αλλά κυρίως όμως είναι η αιωνία κόλασης. Εφόσον προσβάλλουμε το ναό του Θεού, που είναι η ύπαρξή μας, όταν εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος το σώμα, επειδή υπήρχε η ελληνική συνήθεια της διακρίσεως, να σας το πω και αυτό μέσα σε μια παρένθεση, ότι οι Εβραίοι ουδέποτε διέκριναν το σώμα και την ψυχή. Είπεν ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον. Είπεν ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον. Είδατε, δεν κάνει διάκριση πουθενά η Γραφή. Πουθενά, πουθενά. Ο Εβραίος στη φιλολογία του δεν κάνει ποτέ διάκριση ψυχής και σώματος. Οι Έλληνες έκαναν τη διάκριση επειδή θεωρούσαν την ψυχή ανωτέρα του σώματος, ένεκα διαρχικών αντιλήψεων. Ότι η ψυχή είναι εκείνη που αξίζει, το σώμα δεν αξίζει, η ψυχή είναι εκείνη η οποία είναι έργο του Θεού, ενώ το σώμα είναι έργο του πονηρών πνευμάτων και άλλα πολλά. Επειδή γράφει προς Έλληνας, γράφει τους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος. Οι επιστολές του είναι προς Έλληνας. Είναι εκτός του χώρου των Εβραίων. Γι' αυτό το λόγο ομιλεί στην αντίληψή τους με σώμα και ψυχή, για να τονίσει τον παράγοντα σώμα, το οποίο σώμα υποτιμούσαν και δεν θεωρούσαν ότι αποτελεί στοιχείο της ανθρωπίνης υπάρξεως. Άνθρωπος λέγανε είναι η ψυχή. Δεν είναι το σώμα ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν γνωρίζετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Το σώμα σας. Γι' αυτό το λόγο το λέει αυτό. Ώστε, αγαπητοί μου, εδώ βλέπουμε αυτός ο Θεός έρχεται να κατοικήσει μέσα στην ανθρωπίνη ύπαρξη. Και μάλιστα κατά έναν τρόπο μεγαλειώδη. Όταν αυτός ο ίδιος ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να συναντήσει τον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται δοχείον, οίκος, υποδοχής αυτού του Θεού. Αλλά είναι αληθινά μεγαλειώδες. Όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εκείνο που με λυπίζει μόνο είναι ότι κάνουμε διακοπή για το Πάσχα και θα μείνουν κάπου 15-20 μέρες, γιατί θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός την Δευτέρα του Θωμά. Και ίσως να ξεχάσετε μερικά πράγματα από αυτά τα οποία θα έχουμε πει σήμερα, για να συνεχίσουμε το θέμα τότε. Αυτό είναι μια δυσκολία. Δεν πειράζει όμως. Μέχρι σήμερα είδαμε ότι η πορνεία είναι αμάρτημα.
Η μοιχεία είναι αμάρτημα. Όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν έξω από το γάμο είναι αμαρτήματα. Πρώτα-πρώτα γιατί είναι παρανομία έξω από το νόμο του Θεού. Δεύτερον, προσβάλλεται αυτή η ιδία η φύσης. Δεν είναι φυσικό πράγμα, γιατί γίνεται ο διαχωρισμός ειδονής και σκοπού. Και ότι τώρα προχωρούμε θεολογικά και βλέπουμε ότι το σώμα του ανθρώπου είναι ναός του Θεού. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Είναι μέλος του σώματος του Χριστού. Είναι εικόνα του Θεού. Θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Αλλά όλα αυτά πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα τα αναλύσουμε τη Δευτέρα του Θωμά όταν θα επανέλθουμε.